Όταν μου δόθηκε αυτή η ομιλία, μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιο σημαντικά paper, υπό την έννοια ότι αυτό που είπε το καθηγητής, ότι η βιβλιογραφία είναι τόσο μεγάλη και η έννοια του τι είναι σημαντικό δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη, γιατί μπορεί να είναι σημαντικό και σίγουρα είναι κάποιο paper που να έχει να κάνει με τη βασική έρευνα και με τη μοριακή βιολογία πάνω σε αυτό το τομέα, αλλά εξίσου βασικό είναι και ένα paper που σχετίζεται με την καθημερινή κλινική μας πράξη. Έτσι λοιπόν, μετά από μια επικοινωνία που είχαμε και με τον κύριο Χατζηχρήστου, μου είπε ότι καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια paper τα οποία θα είναι άμεσα χρήσιμα σε όλους από εμάς, ώστε λιγάκι να μπορέσουμε να κατευθύνουμε την καθημερινότητά μας σχετικά. Έτσι λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό έχω διαλέξει κάποια paper να σας παρουσιάσω. Αυτά είναι τα disclosures μου. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, άρθρο δημοσιεύθηκε στο European Urology από την ομάδα της Ζυρίχης, από το πανεπιστήμιο εκεί, που έχει να κάνει με την εφαρμογή της αλλαντικής τοξίνης σε νευρολογικούς ασθενείς. Εκεί το κέντρο στη Ζυρίχη ήταν από τα πρώτα κέντρα που ξεκίνησαν την ενδοκιστική εφαρμογή Botox. Έτσι λοιπόν έχουν δεδομένα 15 ετίας πλέον. Και το σκεπτικό ήταν να δουν ότι 15 χρόνια μετά μια ομάδα από τους πρώτους ασθενείς που κάνανε Botox, τι κάνουν τώρα και κατά πόσο αυτή η θεραπεία συνεχίζει να δουλεύει, είναι αποτελεσματική κτλ. Έτσι λοιπόν πήραν από τους πρώτους 52 ασθενείς που είχαν κάνει και που, ξαναλέω, είμαστε 15 χρόνια μετά, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο follow-up για αυτή τη θεραπεία. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά των ασθενών που είχαν μπει από τις πρώτες μελέτες του Botox. Και βλέπουμε τα χαρακτηριστικά πόσοι από τους 52 ασθενείς, 31 συνεχίζουν ακόμα να βρίσκονται στην ίδια θεραπεία, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν περάσει σε άλλες θεραπείες όπως διευρυντική ιστιοπλαστική, κάποιοι γύρισαν στα φάρμακα κτλ. Το ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι προφανώς θα σκεφτεί κάποιος ότι ένα ποσοστό δεν ανταποκρινόταν σε αυτή τη θεραπεία και γι' αυτό το λόγο προχώρησε και έκανε κάτι άλλο. Όμως από αυτούς που δεν συνεχίζουν τη θεραπεία, οι μισοί ήταν responders, ανταποκρίνονταν στη θεραπεία. Και παρόλα αυτά όμως δεν συνέχισαν να την κάνουν και αυτός είναι ένας ιδιαίτερος προβληματισμός. Και λέω ήταν responders και με κλινικούς και με ουροδυναμικούς όρους. Δηλαδή οι ασθενείς είχαν μειώσει τις πιέσεις τους, είχαν μειώσει τα επεισόδια ακράτειά τους και οπότε άρχισαν να ψάχνουν το γιατί αυτοί οι ασθενείς δεν συνεχίζουν. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι από τους ασθενείς που δεν συνεχίζουν να είναι στην αλλαντική τοξίνη, εντάξει, οι μισοί δεν ανταποκρίνονταν, άρα αυτό είναι πολύ λογικό, και περίπου η άλλη μισή αναλύει εδώ τους διάφορους λόγους που δεν συνέχισαν. Επίσης είναι ενδιαφέρον να δείτε ότι το προφίλ των ασθενών που συνεχίζουν και που δεν συνεχίζουν είναι ίδιο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν συνεχίζουν οι ασθενείς που για κάποιο λόγο ήταν χειρότεροι ή καλύτεροι κτλ. Επίσης βλέπουμε ότι η θεραπεία σε αυτούς που συνεχίζουν εξακολουθεί να είναι αποτελεσματική. Δηλαδή και πριν και μετά την τελευταία τους θεραπεία και μετά την πρώτη και μετά την τελευταία τους θεραπεία έχουν επίσης πολύ καλά αποτελέσματα. Και το άρθρο καταλήγει στο ότι περίπου 40% των ασθενών που θα μπουν σε αυτή τη θεραπεία μακροπρόθεσμα δεν θα συνεχίσουν να την κάνουν, ακόμα και αν κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν να ανταποκρίνονται. Αυτό έχει να κάνει με την επαναληψιμότητα της μεθόδου, ενδεχομένως έχει να κάνει με τις προσδοκίες των ασθενών γύρω από αυτή τη μέθοδο και ενδεχομένως έχει να κάνει και ότι κάποιες νόσεις όπως για παράδειγμα η σκλήνη κατά πλάκας είναι προοδευτικές, άρα αλλάζει όχι μόνο η νευρολογική κατάσταση των ασθενών αλλά και το προφίλ και η κατάστασή τους και τα γενικότερα συνοδά τους προβλήματα. Έτσι λοιπόν καλό είναι να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και να ξέρουμε ότι είναι μια θεραπεία πάρα πολύ αποτελεσματική που όμως δεν σημαίνει ότι θα μας λύσει όλα τα προβλήματα στο μέλλον. Το επόμενο άρθρο που θα σας πω είναι δημοσιεύθηκαν τα guidelines στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία που αφορούν την νευρο-ουρολογία και νομίζω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο πραγματικά για την καθημερινότητά μας και για την πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς αυτούς. Θα σταθώ λίγο στα recommendations, συνοπτικά θα σας παρουσιάσω γιατί ο σκοπός δεν είναι να πούμε όλα τα guidelines. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ημερολόγιο
της κίστης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το non-invasive testing, όπως για παράδειγμα urodynamics, δηλαδή το να κάνουμε ένα uroflow στους ασθενείς που ουρούν και τα ημερολόγια ούρησης δεν πρέπει να παραλείπονται. Πιστεύω ότι ενώ οι περισσότεροι το έχουμε μες στη συνείδησή μας, πολλές φορές η βιασύνη της καθημερινότητας μας κάνει να προσπερνάμε κάποια πράγματα και η κλινική μου τουλάχιστον εμπειρία δείχνει ότι όταν τα προσπεράσεις θα πρέπει να ξαναγυρίσεις πίσω και να τα βρεις, γιατί πραγματικά σου είναι χρήσιμα. Εννοείται ότι για να διαγνώσουμε τις νευρολογικές διαταραχές θέλουμε ουροδυναμική. Κάποιες φορές μας βοηθάει το να επαναλάβουμε την ουροδυναμική στο ίδιο session. Εδώ βέβαια βλέπετε ότι το grade of recommendation είναι χαμηλό, ενώ σε όλα τα άλλα είναι α. Βιντεουροδυναμική είναι το gold standard, αλλά στην πραγματική ελληνική τουλάχιστον καθημερινότητα δεν είναι διαθέσιμη. Πολύ δύσκολα μπορούμε να κάνουμε βιντεουροδυναμική στους ασθενείς μας. Αν την είχαμε όμως διαθέσιμη, σίγουρα θα έπρεπε να την κάνουμε. Καλό είναι να τους γεμίζουμε με αργό ρυθμό και σε καλή θερμοκρασία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα αποτελέσματα που θα βρούμε και η σύσταση βλέπετε ότι είναι A, άρα τουλάχιστον όσοι έχουμε ουροδυναμική και κάνουμε σε ασθενείς νευρολογικούς θα πρέπει να προσέχουμε αυτό πάρα πολύ και βέβαια δεν χρειάζεται και κάτι ιδιαίτερα παραπάνω για ειδικά τεστ νευροφυσιολογικά. Η ταξινόμηση του Madden-Bacher καλά κρατεί, από το 90 ακόμα είναι update, χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη και καλό είναι να τη γνωρίζουμε γιατί μας δίνει μια εικόνα με ένα απλό σχηματάκι, με απλά λόγια το ποια είναι η λειτουργία πλέον. Η ταξινόμηση είναι λειτουργική με το πώς λειτουργεί ο σφιχτήρας και ο εξωστήρας και έτσι μπορούμε να συνονοηθούμε μεταξύ μας και ενδεχομένως μπορούμε να σκεφτούμε γρήγορα και απλά κάποιο θεραπευτικό πλάνο ή πλάνο αντιμετώπισης για αυτούς τους ασθενείς. Και να πάμε στη θεραπεία, στα recommendation, αντιμουσκαρινικά. Okay, σίγουρα το γνωρίζουμε. Τα guidelines λένε για διαφορετικές τρόπους χορήγησης, διαδερμική και ενδοκιστική. Η ενδοκιστική όμως δεν είναι διαθέσιμη. Ότι οι δόσεις που χρειαζόμαστε των αντιμουσκαρινικών ή ακόμα και ο συνδυασμός των φαρμάκων είναι πολλές φορές απαραίτητο. Και αυτό το ξέρουμε στην κλινική πράξη. Πολλές φορές αυτοί οι συνδυασμοί, ακόμα και τα ίδια τα φάρμακα, είναι off-label. Παρ' όλα αυτά, είμαστε αναγκασμένοι να τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τις πολύ υψηλές πιέσεις. Θα στεκόμουν εδώ λίγο παραπάνω ότι στον υπολειτουργικό εξωστήρα μην δίνουμε παρασυμπαθητικό μιμικά με καλό greater of recommendation. Ακόμα βλέπω συνταγές με κάποια Ubredit που νομίζω ότι μας έχουν μείνει από κάποιους παλιούς μας δασκάλους, δεν φαίνεται ότι δουλεύουν, ειδικά στους νευρολογικούς αρρώστους, άρα καλό είναι να μην τα δίνουμε. Επίσης, όταν έχουμε νευρογενούς αιτιολογίας ακράτεια κατά την προσπάθεια, δεν έχει νόημα να δώσουμε φάρμακα. Δεν έχουμε βέβαια και φάρμακα εδώ που τα λέμε, αλλά καμιά φορά μπαίνουμε στον πειρασμό να δώσουμε το λουξιτίνι. Εντάξει, σίγουρα δεν δουλεύει. Η τοξίνη πολύ αποτελεσματική, αυτό το ξέρουμε. Οι σφιχτηροτομές είναι μια επιλογή, όλο και λιγότερες γίνονται τελευταία. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε κάποιες τετραπληγίες που ο ασθενής θέλει να είναι ανεξάρτητος, ας το έχουμε κατά νου ότι δεν είναι κάτι που γίνεται, είναι ρεαλιστικό, δεν είναι μόνο το κάναν παλιά. Ακόμα και τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και έχει ένα νόημα γιατί έχει καλή ποιότητα ζωής. Να μείνω λιγάκι ότι η κυστεοπλαστική είναι μια λύση. Μπορεί να, ειδικά τώρα με την έλευση του Botox, μπορεί να το έχουμε ακόμη πιο πίσω στο μυαλό μας. Επίσης, επειδή είναι ένα μεγάλο χειρουργείο σε ασθενείς που έχουν διάφορα προβλήματα και που κακά τα ψέματα πρέπει να τους παρακολουθείς για μεγάλα χρονικά διαστήματα, θεωρώ ότι οι κυστεοπλαστικές που γίνονται ειδικά στη χώρα μας είναι αρκετά λιγότερες από αυτές που θα έπρεπε να γίνονται, παρόλο που δεν είναι πάρα πολλές. Στις γυναίκες με ακράτεια νευρογενούς πάντα αιτιολογίας, κατά την προσπάθεια, τα αυτόλογα sling φαίνεται να είναι μια καλή επιλογή, παρόλο που το level of evidence είναι χαμηλό, αλλά είναι ό,τι τουλάχιστον έχουμε. Και αυτό έχει μια λογική, γιατί εκεί οι ταινίες είναι αποφρακτικές, είναι αυτόλογα, κυρίως είναι ορθός κοιλιακός ή από νεύρος εγώ. Οπότε δεν θες ένα υλικό που να είναι συνθετικό και να ασκεί και μια μεγάλη πίεση, γιατί τα erosions είναι πολύ πιο συχνά. Και τέλος,
ας έχουμε κατά νου και τον τεχνητό σφιχτήρα. Τώρα, περνώντας στις συστάσεις για τις λοιμώξεις, και εδώ θα σταθώ λιγάκι, ότι η ασυμπτωματική μικροβιουρία δεν χρειάζεται, καταρχήν είναι κανόνας στους νευρολογικούς ασθενείς η ασυμπτωματική μικροβιουρία, δεν χρειάζεται να κυνηγάμε τα μικρόβια και πολύ περισσότερο να μην δίνουμε συνεχώς αντιβιωτικά, γιατί κακά τα ψέματα στην καθημερινή κλινική πράξη βλέπουμε ασθενείς που καταλήγουν σε κάποια εντός εισαγωγικών κέντρα νευρουρολογίας κρατώντας ένα αντιβιόγραμμα με ανθεκτικότητα στα πάντα, σε ό,τι έχει, και λέει τώρα γιατρέ, πέστε μου μια γνώμη, και η γνώμη είναι βέβαια να εύχεσαι να μην κάνεις πυρετούς. Επίσης, ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη χρήση αντιβιωτικών όσο γίνεται, να προσπαθούμε να ελέγξουμε την υπερλειτουργία της κύστης, να φύγουν ξένα σώματα, καθετήρες και ό,τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να παρέμβουμε σε αυτόν τον τομέα. Και θα πρέπει σε κάποιες βέβαια περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε μακροχρόνια προφύλαξη, η οποία όμως πρέπει να εξατομικεύεται. Και εδώ είναι αρκετά ενδιαφέρον οι συστάσεις για τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Θα σταθώ σε κάποια, το ότι τα φάρμακα είναι αποτελεσματικά, το ξέρουμε, δουλεύουν τα φάρμακα στους νευρολογικούς ασθενείς, στους περισσότερους τουλάχιστον, και αυτό είναι λογικό γιατί τα αγγεία τους είναι καλά. Άρα λοιπόν θα βοηθήσει το PD5 να γεμίσει το πέος με αίμα. Τώρα, οι ενέσεις επίσης είναι καλές και πρέπει να τις έχουμε και αυτές στο μυαλό μας μετά τα φάρμακα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τις συσκευές καινού και ενδεχομένως και κάποιους δακτύλιους, με προσοχή όμως, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν αίσθηση. Άρα πρέπει να ζυγίσουμε στο ότι να μην γίνουν δερματικά έλκη, εκχυμώσεις κτλ. Θα σταθώ εδώ λιγάκι ότι οι προθέσεις θα πρέπει να κρατιόνται για επιλεγμένους ασθενείς. Το level of evidence είναι χαμηλό, ο βαθμός σύστασης βέβαια είναι υψηλός. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές, ειδικά οι ασχολούμενοι με την ανδρολογία εντός εισαγωγικών, βλέποντας έναν ασθενή σαν καρότσι, τον σκέφτονται σαν υποψήφιο ασθενής πρόθεσης, ενώ επί της ουσίας είναι ένας υποψήφιος ασθενής για να κάνει erosion, βάζοντας του μια πρόθεση. Άρα θέλει αρκετή προσοχή. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπει πουθενά, αλλά δεν είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σκεφτόμαστε. Να πω λιγάκι για την... στις γυναίκες δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο που να μπορούμε να δώσουμε, ειδικά στις νευρολογικές ασθενείς. Τώρα, για την ανάκτηση του σπέρματος, η διέγερση με δόνηση και η ηλεκτροδιέγερση είναι αποτελεσματικές περισσότερες των περιπτώσεων, και όταν αυτά δεν πετυχαίνουν, ή το ένα ή το άλλο, μπορούμε να περάσουμε σε βιοψία ορχικού ιστού. Θα εφιστήσω την προσοχή σας στην αυτόνομη δυσαντανακλαστικότητα, το οποίο πολλές φορές διαφεύγει από το γενικό ουρολόγο. Ένας ασθενής με μια υψηλή τετραπληγία, μάλλον ακόμα και με μια βλάβη πάνω από το θ6, δεν μπορούμε να του κάνουμε πολλά πράγματα, δεν μπορούμε ούτε και στεοσκόπηση να του κάνουμε καλά-καλά, γιατί μπορεί να αναπτύξει αυτή την δυσαντανακλαστικότητα του αυτόνομου με πολύ μεγάλη αύξηση πίεσης, καρδιακού ρυθμού κτλ. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Πολλές φορές αυτοί οι ασθενείς πάνε σε ένα κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης, εφαρμόζεται μια διέγερση με δόνηση για να γίνει ανάκτηση του σπέρματος. Αυτό προκαλεί μια δυσαντανακλαστικότητα και δεν θα ξεχάσω έναν ασθενή που μου είπε: εγώ τελικά, γιατρέ, άντεξα και δώσαμε το σπέρμα και έχω τώρα ένα παιδάκι. Και του είπα την επόμενη φορά: μην το κάνεις, γιατί μπορεί να μην αντέξεις, να σου πάρουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, πρέπει να την έχουμε υπόψη μας και να ειδοποιούμε και τους συναδέλφους γυναικολόγους που πολλές φορές δεν τη γνωρίζουν. Επίσης, βλέπω γυναίκες που έχουν ψηλές βλάβες πάνω από το θ6. Η εγκυμοσύνη σε αυτές και ειδικά στις τετραπληγικές είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει, ότι θα πρέπει να τους αποθαρρύνουμε στο να μείνουν έγκυες. Όμως θα πρέπει να έχουν μια στενή παρακολούθηση, γιατί και εκεί έχουμε ζητήματα της ριφλέξιας. Είναι μια δύσκολη εγκυμοσύνη και θα πρέπει και ο γυναικολόγος τους, που συνήθως έχει άγνοια κινδύνου, να ενημερωθεί στο ότι βεβαίως να την προχωρήσει από τη στιγμή που το θέλει το ζευγάρι, όμως να είναι σε ένα πολύ κοντινό follow-up. Να κάνω λίγο κάποια σχόλια εδώ. Πρώτον, βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει recommendation A, ενώ είναι off-label use, ξέρετε, οι ενέσεις. Αλλά εδώ το δίνει A. Ένα άλλο,
Απλώς να συμπληρώσω αυτό που είπε πολύ ωραίο Μπάμπης χαρακτηριστικά. Γιατί μπορεί να βγει κάποια στιγμή η πρόθεση από τους ανθρώπους. Μην ξεχνάτε ότι όλο το σύστημα κάτω ισχυεμεί μόνιμα. Αυτοί είναι καθισμένοι, είναι ακινητοποιημένοι δεν άνθρωποι. Δεν έχει μυϊκό τόνο. Δεν έχει μυϊκό τόνο, έτσι, ισχυεμεί. Οπότε θέλει πολύ προσοχή και γι' αυτό θα δείτε πάρα πολλές εργασίες. Μπορώ να σας πω ότι πάνω από τα 2/3 των δημοσιευμένων εργασιών επάνω σε παραπληγικούς δεν χρησιμοποιούν τα 3 pieces. Ναι. Έτσι. Χρησιμοποιούν τη Smart-Cut, έτσι, για αυτό το λόγο. Γιατί είναι μαλακή, γιατί δεν πιέζει τα τυχώματα, γιατί. Οπότε αυτά κρατήστε τα λίγο στο μυαλό σας. Βέβαια, να πω ότι αυτό είναι κυρίως για τις παραπληγίες. Έτσι, ένας ασθενής με μια σκλήση κατά πλάκα, μια πολύ σταθερή κατάσταση, θα μπορούσε έτσι. Απλά επειδή στην αρχή είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι με κάτι και νομίζουμε ότι είναι όλα καλά για όλους, μετά. Και επίσης τις χρησιμοποιούν και τις Smart-Cut γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να βάλουν την πεοκαλύπτρα, είναι πολύ πιο εύκολο να χειριστούν το πέος. Είναι και αυτό μέσα στις εργασίες εκτιμημένο. Ωραία. Να περάσω σε ένα επόμενο άρθρο που είναι αντίστοιχης φιλοσοφίας. Είναι οι συστάσεις για την αντιμετώπιση των νευρογενών διαταραχών της ούρησης από το International Consultation of Incontinence. Βέβαια εδώ, αν και το άρθρο δημοσιεύθηκε το 2016, αφορά το consultation του 2013 και ξέρω πολύ καλά ότι έχει γίνει το αντίστοιχο consultation του 2016 και ετοιμάζεται, φαντάζομαι ο Απόστολος που μετήχε και ήταν και πρόεδρος αυτού του session, σε 1,5 με 2 χρόνια λογικά θα έχουμε δημοσιεύσεις. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, υποθέτω. Εδώ το άρθρο έχει μια καλή ταξινόμηση που χωρίζει τις νευρογενείς διαταραχές σε δύο επίπεδα, μάλλον τις διαχωρίζει πολυεπίπεδα, δηλαδή όχι μόνο ως προς την τοπογραφία τους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει σημασία το αν μιλάμε για υπεργεφυρικές εγκεφαλικές βλάβες, αν μιλάμε για κάτω από τη γέφυρα και πάνω από την ιερή μοίρα, και αν μιλάμε για κάτω από την ιερή μοίρα, γιατί ανάλογα με το που είναι αυτή η βλάβη, έχει μια τελείως διαφορετική κλινική εικόνα και μια διαφορετική λειτουργία της κύσης και του σφιχτήρα. Ο επόμενος όμως διαχωρισμός δεν είναι μόνο με το που είναι αυτή η βλάβη, αλλά αν είναι εκγενετής ή αν είναι επίκτητη, όπως επίσης και αν είναι σταθερή ή προοδευτικά επιδεινούμενη. Και καταλαβαίνουμε βέβαια πολύ, πολύ εύκολα ότι αλλιώς θα χειριστείς κάποιον που γεννήθηκε με αυτό το πρόβλημα που ενδεχομένως είναι σταθερό και αλλιώς κάποιον που είτε το απέκτησε στην πορεία αλλά η κατάστασή του είναι εξελισσόμενη. Άρα είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας, στο πώς θα συμβουλέψουμε και πώς θα χειριστούμε αυτόν τον ασθενή. Υπάρχει ο φαντάζομαι λίγο πολύ γνωστός αλγόριθμος που αρχικά έχεις μια βλάβη που το ξέρεις, ο ασθενής έχει γνωστή νευρολογική κατάσταση, άρα έχεις στο μυαλό σου και περίπου τι να περιμένεις. Προφανώς θα γίνει μια πρώτη διερεύνηση και ένα πρώτο assessment και στη συνέχεια θα υποβουτευθείς και τι θα έχει αυτός ο ασθενής. Παράδειγμα, ξέρεις ότι κάποιος έχει κλινικά μια υπουρηδική συνδρομή, άρα φαντάζεσαι ότι θα έχει μια ατονική ίστη. Κάπως έτσι σκεφτείτε το, ή ξέρεις ότι κάποιος πέρασε ένα εγκεφαλικό, άρα είναι νέος ή είναι γυναίκα, άρα φαντάζεσαι ότι θα έχει μια υπερλειτουργία του εξωστήρα και θα έχει μια υπερλειτουργική κύστη. Βάσει λοιπόν αυτών μπορεί να μπει σε κάποιες αρχικές θεραπείες, κάνεις μια επαναξιολόγηση και αν τα πράγματα δεν είναι καλά θα περάσεις σε μια εξειδικευμένη πλέον αντιμετώπιση που πρακτικώς τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ουροδυναμική και ακριβής διάγνωση. Με την ουροδυναμική όχι μόνο ξέρεις τι έχει αλλά πλέον βάζεις και νούμερα, δηλαδή πόσο υψηλή είναι η υπερλειτουργία, τι πιέσεις αναπτύσσει, τι υπόλοιμα κάνει, σφίγγεται, δεν σφίγγεται, άρα είσαι πολύ ακριβής στη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. Βάσει λοιπόν των ουροδυναμικών σου ευρημάτων, το επόμενο σημείο, το επόμενο βήμα είναι να μπεις σε μια θεραπεία που πλέον είναι εξατομικευμένη και άμεσα σχετιζόμενη με αυτό που έχεις βρει, όπου βέβαια αναπτύσσονται οι γνωστές μας έτσι, θεραπείες με τους κύριους πυλώνες, τους διαλείποντες καθετηριασμούς που αφορούν στη φάση κένωσης και τα αντιμουσκαρινικά που αφορούν στην υπερλειτουργία του εξωστήρα και βέβαια τη χρήση όλων των άλλων θεραπείων. Αυτό σας έβαλα και ένα τελευταίο άρθρο
το οποίο είναι λίγο πιο τεχνικό, παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι άμεσα χρήσιμο στην καθημερινή μας κλινική πράξη, ιδίως σε αυτούς όχι μόνο που κάνουμε ουροδυναμική, αλλά και που βλέπουμε ουροδυναμικές που έχουμε στείλει σε άλλους συναδέλφους. Προσπάθησαν μέσω, αυτός ο Καμί έχει αναλάβει στον Bristol αυτή τη στιγμή μετά την αποχώρηση του Abrams, και αυτή η ομάδα σε σχέση με άλλα κέντρα προσπάθησαν να ταξινομήσουν και να καταγράψουν τα διάφορα ευρήματα, διάφορες καμπύλες που μπορούμε να δούμε κατά τη διάρκεια μιας ουροδυναμικής μελέτης, τα οποία θα μας τα χαρακτηρίσουν ως ενδεχόμενα artifacts. Και αφού μάζεψαν τις ουροδυναμικές μελέτες από τρία πολύ μεγάλα κέντρα και όλοι μαζί τις κάνανε μία ανασκόπηση και τις είδανε, καταλήξανε στο ότι πρακτικά υπάρχουν 10 διαφορετικά μοντέλα σημάτων και καμπυλών που μπορεί να βρεις. Και αν τα δεις αυτά, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο παρά ένα από αυτά τα 10. Τα οποία είναι πολύ σαφή. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι εκεί που βλέπεις μια ουροδυναμική μελέτη, ξαφνικά το σωληνάκι της κοιλιακής πίεσης, για παράδειγμα, κάνει ένα απότομο τίναγμα πάνω και μετά επανέρχεται. Και σου λέει ότι αυτό, κοίτα τα πόδια σου, μάλλον κλωτσάς το καλώδιο ή εσύ ο ασθενής σου. Και ενώ βλέποντάς το εκ των υστέρων είναι πραγματικά έτσι, όταν το έχεις δει εκ των προτέρων δεν χρειάζεται καν να το σκεφτείς. Παράδειγμα, βλέπεις μια ουροδυναμική μελέτη και εκεί που τρέχει η καμπύλη, για παράδειγμα, βλέπεις την πίεση στην κίστη, ότι εκεί που τρέχει η καμπύλη, στη φάση της ούρησης ξαφνικά αυτή η πίεση πέφτει κάτω και μένει ευθεία. Έχει βγει ο καθετήρας. Αυτά λοιπόν το άρθρο τα έχει περιγράψει συστηματικά. Άρα λοιπόν σας το έχω βάλει το άρθρο, θα το βρείτε στο site, στο IMOP, όπου δείχνει ένα προς ένα το τι μπορεί να είναι αυτά που βλέπετε. Άλλο παράδειγμα είναι, για παράδειγμα, ότι πολλές φορές ξεκινάμε την ουροδυναμική και ενώ στην αρχή βήχουμε και έχουμε φλασάρει, ξαναφλασάρει, κάτι δεν γράφει σωστά, κυρίως αν αυτό είναι στην κίστη, μπορεί να είναι ότι είναι άδεια η κίστη, σου λέει, και δεν υπάρχει ένα μικρό παράθυρο υγρού το οποίο να λειτουργήσει ο αισθητήρας για να μεταδώσει την πίεση. Και αν το γεμίσουμε λίγο παραπάνω, αυτό λύνεται. Το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον και ειδικά όταν βλέπουμε μια ουροδυναμική, νομίζω ότι μας βοηθάει πολύ τεχνικά να λύσουμε κάποια θέματα. Αυτά. Δεν σας βρήκα κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι το οποίο να αλλάζει την καθημερινή μας πρακτική μέσα στον τελευταίο χρόνο, αν θέλεις. Όχι, σίγουρα όχι, δεν υπάρχει κάτι. Αν σκεφτώ τα πράγματα την τελευταία, ας πούμε, πενταετία, μάλλον το Botox πλέον έχει μπει δυναμικά, ναι. Και ίσως, όχι, κάτι άλλο δεν έχει αλλάξει. Ίσως, ας πούμε, να εμένουμε κάποιες φορές στο να χρησιμοποιούμε κάποια φάρμακα που δεν έχουν νόημα, αλλά αυτό είναι μια συνήθεια που πρέπει να περάσει μαζί με τους παλαιότερους για να εξαλειφθεί. Αλλά νομίζω ότι κάτι τελείως διαφορετικό, όχι, ίσως μια πιο συστηματική προσέγγιση, ναι, αλλά κάτι και λίγο. Συγγνώμη, εννοείς ότι υπάρχουν κάποια φάρμακα που από συνήθεια, από παλιά τα χρησιμοποιούμε, ενώ δεν πρέπει πια. Ναι. Δώσε μας λίγο κάποια παράδειγμα. Αναφέρθηκε στο Ubretin, ας πούμε, προηγουμένως. Παράδειγμα. Ναι. Από άποψη καθαρά ερευνητικών papers, υπάρχει κάτι το οποίο να είναι σημαντικό μες τη χρονιά, αν έχεις υπόψη μου? Υπήρχαν κάποιες, εντάξει, τρέχουν διάφορες δουλειές κυρίως σε μοριακό επίπεδο για υποδοχή στο ουροθύλιο, όχι μόνο για νευρολογικούς ασθενείς, απλά στους νευρολογικούς. Νευρολογικούς έχεις κάποια καλά παραδείγματα το τι μπορείς να μπλοκάρεις και τι όχι. Κάποια άλλα paper έτσι ενδιαφέροντα είναι ότι κάποια στιγμή είχαν σκεφτεί ότι θα μπορούσε να γίνει μια αναγέννηση των νεύρων. Ναι. Το οποίο όμως την τελευταία χρονιά προσπάθησαν να αναπαραγάγουν κάποια αποτελέσματα και δεν βγήκαν, επαναλαμβανόμενα δεν βγήκαν, δηλαδή τουλάχιστον 3 ή 4 paper έδειξαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο Απόστολος νομίζω το γνωρίζει το θέμα καλά. Okay. Έλα, Απόστολε, πες. Ναι, είναι η τεχνική του Κινέζου, του Ζιάο, που προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα σωματοαυτόνομο νέο αντανακλαστικό, ώστε να δώσει κατά κάποιο τρόπο το κινητικό σκέλος πίσω σε ασθενείς με νευρογενή δυσλειτουργία ούρησης, για να μπορέσουν να ουρήσουν.
Αυτός παρήγε εξαιρετικά αποτελέσματα, με τουλάχιστον 80% αποτελεσματικότητα στους ασθενείς του, και υπάρχουν τις τελευταίες, το 2015 και το 2016, τουλάχιστον 3-4 paper από την Ευρώπη, από Γερμανία, από Δανία και από κάποιο άλλο κέντρο, καθώς επίσης και τυχαιοποιημένη μελέτη σε παιδιά και όλες με μηνυγκομυελοκύλες κτλ., που δείχνουν ότι δεν υπάρχει σε σειρές ασθενών, τέλος πάντων μέχρι 20 ασθενείς, δεν υπήρχε καμία, ήταν 0% η αποτελεσματικότητα. Οπότε, μόνο ο Κινέζος τα κατάφερε, δηλαδή. Κάπως έτσι, μάλλον φαίνεται, αν και αγκαλιάστηκε το κόνσεπτ αυτό και από μεγάλους επιστήμονες της βασικής έρευνας, όπως ο Ντεγκρόουτ και τα λοιπά, ότι δουλεύει, ότι μπορεί να δουλέψει, αλλά στην κλινική πράξη φάνηκε να μην δουλεύει. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Κάποιες μικροαλλαγές στις συστάσεις της Νευρογενούς Επιτροπής αφορούν την ουροδυναμική και τη χρήση της, ότι αφήνεται ουσιαστικά η ουροδυναμική στους νευρολογικούς ασθενείς κατά κύριο λόγο σε αυτούς που έχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης του ανώτερου ουροποιητικού, και προστίθεται στην αρχική κιόλας, στον αρχικό διαγνωστικό έλεγχο, μόνο σε ασθενείς με κακό συσνοτιαίο μυελού και μηνυγκομυελοκύλη. Και από εκεί και πέρα η χρήση της είναι πάλι ανάλογα με την βαρύτητα των περιστατικών, γιατί προφανώς δεν μπορείς να κάνεις ουροδυναμική σε όλους τους ασθενείς. Μπορείς να κάνεις και management σε πολύ κόσμο χωρίς να έχεις ουροδυναμική, με τις απεικονιστικές μεθόδους κτλ. Η βίντεο ουροδυναμική είναι ακόμα το gold standard, αλλά πλέον αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να την κάνει σε όλο τον κόσμο παρά μόνο σε πολύ λίγες χώρες του κόσμου. Οπότε ο όρος usually έγινε preferably, και αντί για αεροδυναμική μπορείς να κάνεις, φαντάζομαι, και στην ερυθρογραφία κατά την ούρηση αν είσαι σε κάποια άλλη χώρα. Όσο για τα ερευνητικά, είναι η υποδοχή των καναβινοειδών, οι οποίοι παίζουν αρκετά και θα παίξουν στο μέλλον. Υπάρχουν και κλινικές μελέτες σε νευρολογικούς ασθενείς, αλλά περιορίζονται σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς επίσης και ενδοκιστικός ηλεκτροερεθισμός, που είναι ακόμα, έχουν μπει στα recommendations, αλλά με πολύ χαμηλή ακόμα σύσταση και τα δύο, και αγωνιστές καναβινοειδών και το IVES. Ωραία, ευχαριστώ τον κύριο Αποστολίδη, ευχαριστώ και τον κύριο Κωνσταντινίδη.